Ειρήνη πάση, και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, ανάγνωσμα προσκούμε. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Το καιρό εκείνο, επάρασε ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών είπε, Πάτερ, ελήλθεν η ώρα, δόξασον σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν, πάσης αρκός, ίνα πάνω δε δόκας αυτό, δώσει αυτή ζωήν αιώνιον, αυτή δε στην αιώνιο ζωή, ίνα γινώσκος είσαι, των μόνον αληθινών Θεών, και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα ουδε δοκάς μη να ποιήσω, και νη δόξασόν με σοι Πάτερ, παρά σε αυτό, τη δόξη ή ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σοι. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου, σοι ήσαν και εμεί αυτούς δε δοκάς, και των λόγων σου τετηρίκασιν. Νην έγνωκαν ότι πάντα όσα δε δοκάσμι, παρά σου εστίν, ότι τα ρήματα άδε δοκάσμι, δε δοκα αυτής, και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σοι με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ου περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάσμι ότι σοι εισί, και τα αιμά πάντα σάιστη και τα σα αιμά, και δε δόξασμεν αυτής, και ουκέτη ημί εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο εσύ, και εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματι σου, ους δε δοκάσμι, ίνα όσιν εν, καθώς ημείς, ότι ημίν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματι σου, ους δε δοκάσμι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ίνα η γραφή πληρωθεί. Νην δε προσέρχομαι, και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ίνα έχωσι την χαράν την εμήν, πεπληρωμένη εν αυτή. Δόξα σοι, δόξα σοι. Ακούγοντας τους λόγους αυτούς που απευθύνει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στον εν ουρανίς Πατέρα Του, κατανοούμε την ταυτότητα και την θεότητά Του, και ότι είναι, όπως ο ίδιος το λέγει, ένα με τον Πατέρα. Είναι και αυτός Θεός τέλειος, αληθινός, και επομένως οφείλουμε να Του δείχνουμε κάθε σεβασμό και κάθε λατρεία και να εξετάζουμε καθημερινά τον εαυτό μας, πώς φερόμαστε στον Χριστό μας, αλλά και πώς φερόμαστε στον Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα, στον Πανάγιο Τριαδικό Θεό μας. Ο Άγιος Νικόδημος έχει αφιερώσει μία εξέταση, την έκτην υπαριθμών, εις το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε εις τον Θεόν και πώς πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Πρώτον, ως προς τους λογισμούς. Πώς φερόμαστε εις τον Θεό με τους λογισμούς. Ποια είναι η τιμή και η υπόληψη που έχουμε στην μεγαλειότητα του Κυρίου. Και πώς ευχαριστούμε τον Θεό για τις μεγάλες και μύριες ευεργεσίες Του, πώς ακόμα ευχαριστούμε τον Θεό και για τις θλίψεις και για τα άλλα βάσανα, τα οποία πρέπει να τα δεχόμαστε με χαρά, γιατί είναι απόδειξη ότι ο Θεός μας αγαπά και μας θεωρεί γνήσια παιδιά Του. Ακόμα πώς φερόμαστε όταν ο Θεός δεν μας δίδει αυτά τα υλικά, τα φαγητά και τα ποτά και τα ενδύματα, τα προσωρινά. Συνεχίζουμε πάλι να Τον ευχαριστούμε ή μήπως ολιγοπιστούμε και εγωγίζουμε? Ακόμα πρέπει να εξετάζουμε τον Θεό, να εξετάζουμε τον εαυτό μας, πώς φερόμαστε στον Θεό με τα λόγια μας. Μήπως μιλάμε κοσμικά λόγια όταν βρισκόμαστε στην Εκκλησία του Θεού? Δυστυχώς συμβαίνει αυτό και μέσα στον ναό και στον Άρθικα πολλές φορές γίνονται συζητήσεις απρεπείς, απαράδεκτες, ή ακόμα και στο προάβλιο του ναού ή της Ιεράς Μονής, και ακόμα και καταλαλιές και κουτσαμπολιά και κατακρίσεις. Ενώ ο Κύριος λέγει ότι ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής. Εξετάζουμε τον εαυτό μας, μήπως κάνουμε όρκους, μήπως χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού επιματέω για μάταια πράγματα, μήπως προσευχόμαστε βιαστικά, χωρίς προσοχή, χωρίς συγκέντρωση του νου, χωρίς την αρμόδια προετοιμασία, χωρίς να διαβάσουμε προηγουμένως κάτι από την Αγία Γραφή, ώστε να συγκεντρωθεί ο νους μας. Εξετάζουμε τον εαυτό μας, μήπως μεταχειριζόμαστε τα λόγια, τα θεία λόγια, για να πούμε αστεία, ανέκδοτα, χωρατά, το οποίο είναι μεγίστια σέβεια. Να χρησιμοποιούμε τα λόγια της Γραφής, τα λόγια του Κυρίου, να τα διαστρέφουμε, να τα λιώνουμε, για να προκαλέσουμε γέλοτα. Εξετάζουμε ακόμα τον εαυτό μας, πώς φερόμαστε εις τον Θεό με τα έργα μας. Και αυτό είναι που θα δούμε σήμερα λίγο περισσότερο αναλυτικά. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος: «Εξέτασε πρώτον, εάν επιμελείσαι και τιμάς, και αν φροντίζεις να τιμάς και να αγιάζεις τις εορτές με κάποιο μεγαλύτερο γύμνασμα ευσεβίας». Δηλαδή, στις μεγάλες εορτές εντείνεις την ευσέβειά σου και την άσκησή σου και κάνεις, για παράδειγμα, μία αγρυπνία όλη τη νύχτα στις εορτές, ψάλλοντας και δοξολογώντας τον Κύριο. Μπορεί ενδεχομένως να μην βρίσκεις αγρυπνία στην ενορία σου, αλλά μπορείς να κάνεις εις τον οίκο σου, να δώσεις έστω ένα μέρος της νύχτας στη δοξολογία και την ευχαριστία του Θεού, και έτσι τιμάς και αγιάζεις τις μεγάλες εορτές. Και έτσι συνηθίζουν να κάνουν οι άνθρωποι του Θεού, και μάλιστα οι αγιορείτες. Ακόμα να εξετάζεις τον εαυτό σου, εάν προστάζεις τους δούλους σου και τους υποκειμένους σου, να κάνουν και αυτοί το ίδιο, εάν παρακινείς όλους αυτούς τους οποίους μπορείς να επηρεάσεις, να σε μιμηθούν και να τιμήσουν την εορτή, τη μεγάλη εορτή, με μια επιπλέον άσκηση, με ένα επιπλέον γύμνασμα ευσεβίας. Ή μήπως αντίθετα, τους παρακινείς, τους προστάζεις να κάνουν εργασίες οι οποίες είναι εμποδισμένες και δεν πρέπει να γίνονται στις εορτές, παρά μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εξέτασε επίσης τον εαυτό σου, εάν κατά τις εορτές ζητάς να ακούσεις τον Λόγο του Θεού, γιατί έχεις ζήλο και επιθυμείς την προκοπή σου, την ψυχική και τη σωτηρία σου. Και δεν ζητάς να ακούσεις Λόγο Θεού μόνο από περιέργεια και πολυπραγμοσύνη, για να το παίζεις πολύξερος, ότι ξέρεις τα πάντα, ότι είσαι μορφωμένος πνευματικά και μπορείς να καθοδηγείς και άλλους. Και να το παίζεις, θα λέγαμε, κάτι και σαν γέροντας ή γερόντισσα. Τρίτον, εξέτασε τον εαυτό σου, εάν δεν δείχνεις την χρεωστημένη ευλάβεια στις εκκλησίες ή στα μοναστήρια ή το χρεωστούμενον σέβας στους ιερείς και στους μοναχούς και στις μοναχές, όπως πρέπει να γίνεται σε εκείνα τα υποκείμενα, λέει ο Άγιος, σε αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή που είναι αφιερωμένοι στον Θεό, για τους οποίους έχει γραφτεί στη Σοφία Σιράχ: «Εν όλη ψυχή σου ευλαβού τον Κύριον και τους ιερείς αυτού θαύμαζε». Με όλη σου την ψυχή να ευλαβείσαι τον Κύριο και να τιμάς τους ιερείς του, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους εις τον Θεό. Και πάλι λέγει στη Σοφία Σιράχ: «Φοβού τον Κύριον και δόξασον ιερέα». Να φοβάσει τον Κύριο και να τιμάς όπως πρέπει τον ιερέα. Τέταρτον, εξέτασε τον εαυτό σου εάν κάμνεις τις προσευχές σου στις διατεταγμένες ώρες, δηλαδή 7 φορές την ημέρα, για το οποίο έχει λεχθεί στον 118ο Ψαλμό: «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». Και αν βέβαια δεν μπορείς ακριβώς στη συγκεκριμένη ώρα να κάνεις τη συγκεκριμένη ακολουθία, τουλάχιστον να φροντίζεις 2 φορές την ημέρα, το πρωί και το απόγευμα του εσπέρας, και πριν κοιμηθείς να αναπέμπεις τις προσευχές σου στον Θεό, τις δοξολογίες σου, τις ευχαριστίες σου, την εξομολόγησή σου για την αμαρτωλότητά σου και τέλος τα αιτήματά σου. Πέμπτον, εξέτασε εάν, καθώς διορίζουν οι Θείοι Απόστολοι στις διαταγές τους, υπάρχει ένα αρχαιότατο βιβλίο στην Εκκλησία που λέγεται «Διαταγέ των Αγίων Αποστόλων». Εξέτασε λοιπόν εάν και εσύ κάμνεις, σύμφωνα με τις διαταγές των Αγίων Αποστόλων, την αμφιλόμενη ευχή πριν από το τραπέζι, και αν μετά από το τραπέζι κάμνεις ευχαριστία στο Θεό που σε έθρεψε, όπως αρμόζει στους χριστιανούς. Δυστυχώς πάρα πολλοί χριστιανοί δεν κάνουν τίποτε ή κάνουν έναν απλό σταυρό. Ο Θείος Χρυσόστομος, ομιλώντας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στην 55η ομιλία του, λέγει ότι μετά την τράπεζα οι μοναχοί συνήθιζαν να λένε την ευχαριστήριο ευχή που είναι τυπωμένη στο ορολόγιο, δηλαδή το «Ευλογητός ο Θεός, ο ελεόν και τρέφων ημάς εκ νεότητος ημών, ο διδούς τροφήν πάσης αρκεί» και τα λοιπά, έως του «και μη εσχυνόμενοι όταν αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού». Αυτή την ευχή πάρα πολύ την επαινεί ο Ιερός Πατήρ, και μάλιστα την επαινεί διότι στο τέλος της αναφέρει την ενθύμηση της κρίσεως, της οποίας η μνήμη είναι πάρα πολύ αναγκαία. Ο χριστιανός θα πρέπει πολλές φορές, συχνά, στη διάρκεια της ημέρας να θυμάται την κρίση, την Δευτέρα Παρουσία και το Μέγα Δικαστήριο που θα στηθεί, και ο καθένας θα κριθεί κατά τα έργα του και θα αποδώσει ο Θεός στον καθένα κατά τα έργα αυτά. Ο Άγιος λοιπόν Ιερός Χρυσόστομος επαινεί αυτή την ευχή που πρέπει να λέγεται στο τέλος της τραπέζης ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτής ως ευχαριστία εις τον Θεό. Γιατί θυμόμαστε μεταξύ των άλλων και την κρίση και τη Δευτέρα Παρουσία, της οποίας η μνήμη είναι πολύ αναγκαία. Αφού φάγουν και πιούν οι άνθρωποι, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να παρεκκλίνουν στις αμαρτίες, όπως λέγει στο Δευτερονόμιο. Έφαγεν Ιακώβ και ενεπλήσθη και απελάκτησεν ο ηγαπημένος. Έφαγε ο λαός του Θεού και γέμισε τη γαστέρα του και εκλώτσισε ο αγαπημένος λαός του Θεού. Έφυγε δηλαδή δια της αμαρτίας μακράν του Θεού. Γι' αυτό παρακινεί ο Ιερός Χρυσόστομος και τους κοσμικούς, τους χριστιανούς που ζουν στον κόσμο, να λένε αυτή την ευχή μετά την τράπεζα, για να θυμούνται την κρίση αμέσως μετά τη λήψη του φαγητού και το ότι έχουμε να δώσουμε όλοι λόγο για τις πράξεις μας. Και πρέπει να υπακούουμε όλοι και να τη λέγουμε αυτή την ευχή. Ας τα έχουμε λοιπόν αυτά υπόψη μας και ας φροντίζουμε και με τα έργα μας να ευαριστούμε στον Θεό και να εξετάζουμε τον εαυτό μας αν είμαστε σύμφωνοι με αυτά που μας παρακινεί, μας προτρέπει και μας διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος. Εάν τιμούμε τις εορτές όπως θέλει ο Θεός, εάν προσθέτουμε κάποια γυμνάσματα ευσεβίας στις μεγάλες εορτές, εάν ζητάμε να ακούμε το Λόγο του Θεού όχι από περιέργεια, αλλά γιατί θέλουμε να καθρεφτήσουμε τον εαυτό μας στα Λόγια του Θεού και να τον ελέγξουμε. Εάν ακόμα δείχνουμε την πρέπουσα ευλάβεια στην Εκκλησία, στο μοναστήρι, στους ιερείς και στους μοναχούς, ακόμα και αν προσφέρουμε τις προσευχές μας τις διατεταγμένες ώρες και εάν ευχαριστούμε και αν προσευχόμαστε πριν και μετά το φαγητό για την λήψη αυτού από τον Θεό. Και έτσι ζώντας, ευαριστώντας εις τον Θεό, μπορούμε να έχουμε αγαθές ελπίδες ώστε θα αξιωθούμε και τη σωτηρία. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.